Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Ένωσης Εταιρεών Κινητής Τηλεφωνίας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να συμβάλλω με τις απόψεις της Ένωσης στο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει. Καταρχάς, να συστηθούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που δημόσια τοποθετείται η Ένωση των Εταιρεών Κινητής Τηλεφωνίας. Έχει δημιουργηθεί από την Vodafone, την Cosmote και τη Wind για να εκπροσωπεί τις απόψεις του κλάδου σε θέματα που επιτρέπει το δίκαιο του ανταγωνισμού να γίνει κάτι τέτοιο. Και σαν ένα από τα φόρα είναι το σημερινό που μας δίνει την ευκαιρία να συμβάλλουμε και εμείς με τις απόψεις μας. Καταρχάς, αν μπορούσα να δείξω και τα slides, μπορώ. Θα σας κουράσω πολύ λίγο με αυτά. Ευχαριστώ, κύριε. Βασικά, η δική μας τοποθέτηση ήθελα να ξεκινήσει λιγότερο από τα τεχνικά ζητήματα για το ψηφιακό μέρισμα τα οποία αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ομιλίες, για να δούμε το θέμα λίγο από τα πάνω και από το μέλλον, από την πλευρά του μέλλοντος. Κοιτώντας την Ευρώπη συνολικά, βλέπουμε ότι γίνεται μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για την αξιοποίηση πόρων. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση? Αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί η χρονική στιγμή που βρίσκεται η Ευρώπη παρουσιάζει κάποιες ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες όμως έχουν να κάνουν με ένα κλίμα που διαμορφώνεται, καινούριο κλίμα στην παγκόσμια οικονομία, και ένα καινούριο κλίμα όμως και στον χώρο των κινητών επικοινωνιών, των επικοινωνιών γενικότερα. Ένα κλίμα ορίμανσης της αγοράς και προβληματισμού για το πώς θα δημιουργηθεί ανάπτυξη. Ας μην μείνουμε σε αυτές τις διαφάνειες, θα σας πάω κατευθείαν για να, στα συμπεράσματα και στις προτάσεις μας. Πριν σας πω για αυτά, θέλω να σας δείξω μία στατιστική που είδα στη Wall Street Journal εχθές και αφορά μία έρευνα της Nielsen για το πώς διαμορφώνονται οι προτιμήσεις των καταναλωτών για την πρόσβαση στο περιεχόμενο στις ΗΠΑ. Θα δείτε ότι με στοιχεία στο τέλος του 2008, δύο είναι κυρίως οι ανερχόμενες αγορές και αυτές έχουν να κάνουν με time-shifted τηλεόραση, όπου υπάρχει μια σημαντική αύξηση των χρηστών στα 74 περίπου εκατομμύρια από 54 που ήταν την περασμένη χρονιά, και στην χρήση υπηρεσιών μέσω κινητού, για βίντεο υπηρεσίες μιλάω, όπου 11 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες χρησιμοποίησαν αυτές τις υπηρεσίες για πρώτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Η παρακολούθηση της τηλεόρασης παραμένει υψηλή, όπως και ο χρόνος παρακολούθησης της τηλεόρασης, ενώ αντίστοιχα οι χρόνοι που αφορούν στα άλλα δύο που ανέφερα είναι λίγων λεπτών και διαμορφώνεται μια καινούργια εμπειρία του καταναλωτή. Επιπλέον σε αυτά βλέπουμε μια πληθώρα δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, μια εκρηκτική ανάπτυξη καινοτομίας επιχειρηματιών, νέων ανθρώπων που αγκαλιάζουν αυτό το μέσο επικοινωνίας, είτε μέσω σταθερών είτε μέσω κινητών μονάδων. Πού αυτή η ζήτηση θα οδηγήσει? Μέσω από ποιο τρόπο πρέπει η βιομηχανία να ζητήσει και να προσδώσει λύσεις? Ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για να δώσουν διέξοδο δημιουργική σε αυτή τη συζήτηση? Εμείς είμαστε λίγο τυχεροί σαν κλάδος. Είμαστε τυχεροί γιατί συζητάμε και έχουμε ένα πρόβλημα ανάπτυξης. Άλλοι κλάδοι έχουν άλλα προβλήματα. Το συμπέρασμα λοιπόν το δικό μας και η πρόταση είναι να γίνει ένας διάλογος ακριβώς για να εντοπιστεί εάν υπάρχει και πού βρίσκονται ευκαιρίες ανάπτυξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συμπράξεις ανάμεσα σε παρόχους που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της δραστηριότητας της οικονομικής αλλά και της δραστηριότητας της νοητικής, της συνεισφοράς των ανθρώπων με τη σκέψη και την δράση τους. Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες, είτε είναι social networking υπηρεσίες, είτε είναι web TV, είτε είναι άλλες δραστηριότητες που αφορούν στο διαδίκτυο, έχουν βρει την πολύ σημαντική ανταπόκριση σήμερα στον καταναλωτή. Και θα συνεχίσουν να έχουν και αυτές και άλλες καινούργιες. Πώς μπορεί ο broadcaster να ανταποκριθεί σε αυτές? Πώς μπορεί ο επιχειρηματίας ή ο οργανισμός που αναπτύσσεται στις κινητές επικοινωνίες? Ο καθένας έχει να δώσει τις δικές του ξεχωριστές απαντήσεις. Αλλά έχει φτάσει και η ώρα να συναντηθούμε. Πώς θα συναντηθούμε, με ποιους κανόνες? Χρειάζεται μια συζήτηση. Καταρχάς, υπάρχει απειλή? Απειλείται κανείς με την έννοια να μπει στα χωράφια του άλλου και να του δημιουργήσει προβλήματα? Πιστεύω ότι όχι. Γιατί έχουμε περάσει από μια φάση ορίμασης όπου έχει καταλάβει κανείς τα όρια του.
Εάν μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ήθελε να επενδύσει στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας τα μεγέθη των επενδύσεων. Αποτρεπτικός παράγοντας μπορεί να είναι άλλος, ότι δεν είναι επιλογή επιχειρηματική, γιατί δεν ξέρω τον κλάδο των broadcasters, δεν τον γνωρίζω. Μπορώ να επενδύσω οπουδήποτε? Προφανώς όχι. Υπάρχει ευκαιρία σύμπραξης? Ενδεχομένως ναι. Πού δοκιμάζεται? Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με mobile TV. Να δώσουμε τηλεοπτικό περιεχόμενο στο κινητό. Με τι αποτελέσματα? Πώς θα μάθουμε να δημιουργούμε μια εμπειρία στον καταναλωτή που έχει ενδιαφέρον? Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δώσει αυτήν την απάντηση μια εταιρεία επικοινωνίων και συγκεκριμένα κινητών επικοινωνίων από μόνη της. Πρέπει να συνεργαστεί, να συμπράξει εμπορικά με συγκεκριμένους όρους που διαμορφώνει η αγορά σήμερα και να τοποθετηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Η αγορά, λοιπόν, χρειάζεται κανόνες. Εμπορικούς κανόνες, αλλά και ρυθμιστικούς κανόνες για να αξιοποιηθεί και το φάσμα που είναι διαθέσιμο για αυτή την διέξοδο που παρουσιάζεται. Το φάσμα που είναι διαθέσιμο μπορεί να δώσει λύσεις που ακούστηκαν προηγουμένως και μας βρίσκει και εμάς σύμφωνους σαν βιομηχανία, λύσεις στο να κλείσει την ψαλίδα ανάμεσα στην περιφέρεια και τα αστικά κέντρα, παρέχοντας υπηρεσία ταχύτερα από άλλες λύσεις, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προτερήματα που αναλύθηκαν. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, πρέπει να αποκατασταθεί ένα κλίμα συνεννόησης και εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι σήμερα αυτή είναι η προσφορά που δίνεται μέσα από το βήμα της ΕΕΤ, να ξεκαθαριστεί ότι υπάρχει μία πρόκληση, η οποία είναι θετική πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς θα συνεργαστούν οι πάροχοι από οπουδήποτε και προέρχονται, είτε είναι broadcasters είτε είναι επικοινωνιακοί πάροχοι, για να αξιοποιήσουν τις προτιμήσεις του καταναλωτή αλλά και να συνεργαστούν με μια πληθώρα άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με νέους επιχειρηματίες που αναπτύσσονται στην παραγωγή περιεχομένου, με νέους ανθρώπους που αναπτύσσουν δραστηριότητα στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και αλλού, και όλοι αυτοί θα έρθουν να τοποθετηθούν συνολικά και να συνοφεληθούν από αυτή τη διέξοδο. Επίσης, η συζήτησή μας δεν αφορά, και θα ήθελα να κλείσω και τα συμπεράσματα με αυτή την τελευταία αναφορά, δεν αφορά το σήμερα, αφορά το αύριο. Αυτό που αφορά το σήμερα, και πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει όλους, είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από στην καθημερινότητά μας, από τη δημόσια διοίκηση που ορισμένες φορές δεν τολμά να αποφασίσει εγκαίρως ή δεν συνδιαλέγεται με το σωστό τρόπο κάθε φορά για να πάρουμε αποφάσεις και να προχωρήσουμε. Όμως υπάρχουν τα φόρα, υπάρχει εμπειρία. Υπάρχει πολύχρονη εμπειρία και στους broadcasters και στη ρυθμική τους αρχή και αντίστοιχα στο δικό μας κλάδο. Υπάρχει πολιτική ηγεσία η οποία μπορεί να δεχτεί προτάσεις και να τις αξιολογήσει και να πάρει τις αποφάσεις της και να λυθούν τα σημερινά προβλήματα που αφορούν στον κάθε κλάδο ξεχωριστά και να προχωρήσουμε με μια δημόσια διοίκηση αρρωγό για το αύριο. Για να αξιοποιηθεί η επιχειρηματική ευθυρία του αύριο με τον ίδιο τρόπο που συζητούν στην Ευρώπη, αλλά με τον ιδιαίτερο τρόπο που χρειάζεται η ελληνική αγορά. Η δική μας λοιπόν πρόταση είναι ότι στο κανονιστικό επίπεδο χρειάζονται προτάσεις πρώτα διαλόγου για να φύγει η έλλειψη εμπιστοσύνης ή να υπάρξει συνεννόηση εκεί που απαιτείται να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας, να γίνουν καθαρότερα το επιχειρηματικό σκεπτικό της κάθε πλευράς και να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις που θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό μέρισμα για τελικό όφελος του Έλληνα πολίτη, για επιχειρηματικό όφελος φυσικά των παρόχων που θα συνεργαστούν να το κάνουν και για την πολιτεία η οποία θα δώσει λύσεις και θα είναι καταλύτης θετικών εξελίξεων. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αποτυπώντας τα συμπεράσματα της ημερίδας θα βγουν στοιχεία σύγκλησης που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Άρα μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο πρότασης συζήτησης με την πολιτεία, τις ανεξάρτητες αρχές και τους παράγοντες της αγοράς που θα μας πάνε ένα βήμα παρακάτω σε μια διαδικασία σύνθεσης και δημιουργική. Σας ευχαριστώ πολύ.